Καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι μια χαρά. Έχω ετοιμαστεί τώρα γιατί θέλω να πάω να κάνω κάτι εξωτερικές δουλειές, τράπεζες και διάφορα άλλα. Και θέλω να πάω και σούπερ μάρκετ, θα πάω στο Lidl γιατί χρειάζομαι κάποια υλικά για τη συνταγή που θα φτιάξω μετά. Θα κάνω τη συνταγή που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, καρμπονάρα με ραβιόλες. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, πρώτη φορά θα την κάνω. Αλλά τη συνταγή την είδα στο Ρικένα σε μια εκπομπή μαγειρικής. Και εδώ θα σας πω ότι βλέπω πάρα πολλά το Ρικένα στην Κύπρο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κανάλι γιατί έχει πολύ ωραίες εκπομπές μαγειρικής. Βλέπω την εκπομπή μαγειρικής με τη Χρύσο Λέφου, το γευστικό ταξίδι. Είναι κάθε Σαββατοκύριακο νομίζω, ναι. Και επίσης βλέπω την Κουζίνα Σερόδες. Η Κουζίνα Σερόδες είναι με τη Μαριλένη Σταύρου, που είναι ηθοποιός, και το σεφ Αντρέα Γκαβάζη. Είναι μια κινητή κουζίνα η οποία πάει σε όλα τα χωριά της Κύπρου και μαγειρεύουν. Έχει background τα φυσικά τοπία. Είναι πάρα πολύ ωραίες εκπομπές και η μία και η άλλη. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτές τις εκπομπές. Εγώ αγαπώ να παρακολουθώ έτσι εκπομπές. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Τώρα πρέπει να πάω βιαστικά να ψωνίσω και να κάνω τις δουλειές μου. Άρα θα σας έχω και ένα supermarket haul μετά. Άρα τώρα φεύγω και θα τα πούμε μετά. Μόλις μπήκα σπίτι από το σούπερ μάρκετ, έχω κουραστεί λίγο, η αλήθεια είναι. Πήρα εδώ και έναν καφεδάκι γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φάω κάτι, γιατί άρχισα να ζαλίζομαι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, δεν έφαγα τίποτε όλη μέρα και η ώρα είναι 11. Άρα πάμε να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, πήρα βανίλιες. Αυτή εδώ τη μοτσαρέλα που τη θέλω για το φαγητό που θα φτιάξω σε λίγο. Πήρα μία αντιρρόπη τσανγκουρού ολικής άλεσης, μεγαλοπούλα και Φιλαδέλφια. Είναι πολύ νοστιμή αυτή γιατί νιώθω ότι έπεσε λίγο η πίεση μου και ζαλίζομαι. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να φάω κάτι αρμυρό. Εντάξει, το παθαίνω συχνά αυτό γιατί είναι χαμηλή η πίεση μου. Αυτά εδώ τα μήλα, γαλοπούλα, αυτό εδώ τις καψούλες που παίρνουμε συχνά, εσπρέσο, μπανάνες, έναν γάλαν χαραλαμπίδης κρίστη, αυτό που παίρνουμε πάντα, πήρα τορτίλιες ολικής άλεσης, αυγά Κύπρου, αυτές εδώ τις φρέσκες κρέμες με 22% λιπαρά, αυτά εδώ τα μανιτάρια που είναι κομμένα, το αγαπημένο μας φιστικό βούτυρο που είναι 100% φιστίκια, ένα μαρούλι, ντομάτες, αγκουράκια και αυτό εδώ το πιτηρούχο ψωμί, χρυσός μήλος που είναι το αγαπημένο μας. Αυτά ήταν όλα. Θα βάλω όλα τα παγωμένα στο ψυγείο και θα κάτσω να απολαύσω το καφεδάκι μου μαζί με την τυρόπιτα μου γιατί σας είπα πρέπει να φάω κάτι οπωσδήποτε. Και μετά θα ξεκινήσω να μαγειρεύω και να συγκυρίσω και τα υπόλοιπα.
ξεκινώ να φτιάχνω το φαγητό. Εδώ έχω βάλει τις ραβιόλες να βράσουν και έχω βάλει λίγο λάδι σε έναν τηγάνι και θα τσιγαρίσω το κρεμμύδι. Μετά θα βάλω τα μανιταράκια. Και μετά θα βάλω τη γαλοπούλα, την έχω ψιλοκόψει. Θα περιμένω λίγο να ψηθεί το μανιτάρι και μετά. Θα στραγγίσω τις ραβιόλες τώρα, θα τις σβήσω. Έχω βάλει τις ραβιόλες μου σε αυτό εδώ το Pyrex, το οποίο μπαίνει και στο φούρνο. Και τώρα θα βάλω αυτό μέσα στις ραβιόλες. Θα το ανακατώσω λίγο. Και μετά, αφού στρώσουμε έτσι το φαγητό μας, θα βάλουμε 2 κουτάκια κρέμα γάλακτος. Έχω βάλει τη μία στην πιατέλα και θα βάλω και την άλλη. Και μέσα στην κρέμα γάλακτος θα βάλω 2 αυγά. Η συνταγή δεν έλεγε για 2 αυγά, αλλά εγώ θα βάλω για να δέσουν καλύτερα όλα μαζί. Και τώρα θα το ρίξω από πάνω. Να πάει παντού.
Και από πάνω θα βάλω τυρί, εγώ θα βάλω μοτσαρέλα. Δεν έβαλα πολύ αλάτι στο φαγητό, γιατί ήδη έχει τυριά και η ραβιόλα μέσα και έχω βάλει και εγώ από πάνω τώρα, άρα χρειάζεται λίγο αλάτι. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Μακάρι να βγει ωραίο, πρώτη φορά το φτιάχνω. Θα το δούμε. Καθάρισα τώρα και το γκάζι εδώ. Το φαγητό είναι στο φούρνο. Κάτι έχει γίνει με τα ρεύματα σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά νομίζω είναι σε όλη τη γειτονιά. Εμάς το μισό σπίτι δεν λειτουργεί, το άλλο μισό είναι ok. Οι καφεστιέρες δεν ανάβουν, το πλυντήριο των ρούχων έχει σταματήσει, το πλυντήριο των πιάτων το ίδιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Περιμένω να έρθουν οι άνθρωποι της ηλεκτρικής να μας πούν. Όταν πήραμε τηλέφωνο μας είπαν επειδή είναι τριφασικό, γι' αυτό λειτουργεί το μισό σπίτι και το άλλο μισό δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά είναι λίγο περίεργο γιατί ο φούρνος είναι μια χαρά. Αλλά ο αποσμητήρας δεν ανάβει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σιγά που να μην έγινε κάτι. Τέλος πάντων. Αχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων. Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματα μόνο. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Και περιμένω και το φαγητό. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω αν είναι καλό. Μόλις έσβησα το φαγητό, φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Έφτιαξα εδώ και μια σαλάτα. Καλή μας όρεξη! Έβγαλα και αυτόν το κοτόπουλο να το κάνω αύριο με πατάτες. Αύριο πρωί πρέπει να βάλω το φαγητό πριν να φύγουμε από το σπίτι. Είναι 3 η ώρα σχεδόν. Πήρα και τα αγόρια στα φροντιστήριά τους. Επέστρεψα στο σπίτι. Έβγαλα και το κρέας γιατί θέλω να κάνω αύριο κρέας με πατάτες στο φούρνο. Πρέπει πάρα πολύ πρωί να ξυπνήσω για να το βάλω πάνω. Να έχουμε το μεσημέρι, απόγευμα που θα έρθουμε σπίτι κατά τις 3, εκεί όταν θα επιστρέψουμε να έχουμε φαγητό. Το φαγητό που έφτιαξα ήταν πέντα νόστιμο. Δεν το περίμενα να βγει τόσο νόστιμο και είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για να φτιάχνω έτσι τις ραβιόλες, γιατί τώρα τελευταία τα παιδιά μου δεν τους άρεσαν όταν τους τις έκανα βραστές με αναρίνι ή με χαλούμι από πάνω. Έτσι βρήκα αυτόν τον τρόπο, το έφαγαν όλων των φαγητών τους, μου είπαν ότι είναι πέντα νόστιμο. Έχει διορθωθεί και το ρεύμα τελικά και έχει ξεκινήσει το πλυντήριο των ρούχων και το πλυντήριο των πιάτων να λειτουργεί. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί είναι η στολή του που θα φορήσει αύριο στην μπάλα που έχουν αγώνες, είναι μέσα στο πλυντήριο και το πλυντήριο ήταν γεμάτο νερό, έτσι δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα για να του το κάνω στο χέρι. Ευτυχώς, γιατί όταν ήρθε σπίτι και το είδαν ότι ήταν μέσα στο πλυντήριο, άρχισε έτσι λίγο να τον πιάνει το άγχος. Και εγώ είμαι μια χαρά τώρα, έφαγα εντάξει
και τα τυριά μου και το φαγητό μου το μεσημέρι και το πρωί την τρόπιτα. Έτσι εψήλωσε η πίεση μου, εντάξει, μια χαρά. Αύριο η μέρα είναι πάρα πολύ απαιτητική γιατί θα είμαι μόνη στο σπίτι και πρέπει να κανονίσω και τους τρεις για να πάνε ποδόσφαιρο. Έχουν και οι τρεις αγώνες. Ευτυχώς είναι διαφορετικές ώρες, αλλά θα έχω πάρα πολλά τρεχάματα και θα πάω και Λεμεσόν με τη μικρή. Πρέπει να ξυπνήσω πάρα πολλά πρωί, να μαγειρέψω όπως σας είπα και πριν για να έχουμε φαγητό, να κάνω και τα σνακούς που θα πάρουν μαζί τους. Άρα πρέπει να ξεκουραστώ σήμερα. Θα σας ανεβάσω το βιντεάκι απόψε, θα προσπαθήσω να το ανεβάσω λίγο πιο γρήγορα αυτήν τη φορά για να πάω να κοιμηθώ λίγο πιο γρήγορα, να μην καθυστερώ, για να ξεκουραστώ. Είναι Παρασκευή σήμερα που σας τραβάω το βιντεάκι. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε, να περάσετε όμορφα. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε και το like σας και τις εγγραφούλες σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε στην παρέα μας. Και μέχρι την επόμενη φορά, την αγάπη μου και τα φιλούθκια μου. Γεια σας!